Ηλιόλουστη τόσο καιρικά όσο και αγοραστικά ήταν η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καβάλας το πρωί του Σαββάτου, με τους παραγωγούς και τους εμποροβιοτέχνες, μετά από αρκετό καιρό και έντονη κακοκαιρία, να χαμογελούν με την κίνηση των πολιτών στους πάγκους τους. Κίνηση έχει πάρα πολύ, ο κόσμος κατέβηκε, η μέρα είναι πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος έχει κατέβει. Φάνηκε μέχρι αυτή τη στιγμή ότι είναι καλή. Και όντως είναι καλός ο καιρός και μετά από ένα χρονικό διάστημα με βροχές, με χιόνια κτλ. Σήμερα μας άνοιξε, φάνηκε η άνοιξη θα έλεγα και ελπίζουμε να αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου. Αναγκαζόμαστε να γίνουμε πολίτες. Εμείς είμαστε παραγωγοί. Εδώ είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δηλαδή εγώ έχω μάθει στο χωράφι. Αναγκαστήκαμε, ήρθαμε και εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Άρα η λαϊκή αγορά δίνει σε πολύ χαμηλές τιμές, περισσότερα και ποιοτικότερα τρόφιμα. Ποιοτικότερο σίγουρα. Είναι ολόφρεσκο. Δεν είναι ημερών. Σε καλύτερες τιμές, σίγουρα από τα μανάβικα. Βέβαια, αρκετοί είναι και οι πολίτες, οι οποίοι έκαναν μια βόλτα στη λαϊκή αγορά της Καβάλας και ψώνισαν τόσα όσα χρειαζόντουσαν για το μεσημεριανό τους τραπέζι. Με ψωνίζετε από τη λαϊκή αγορά? Πάντα. Φτάνουν τα χρήματα για να φάμε, για να γεμίσουμε το καλάθι μας? Όχι. Όχι. Έχετε πάρει τη σύνταξη? Την έχω πάρει. Αλλά δεν φτάνει, έτσι? Όταν έχει να δώσει και πολλές ανάγκες. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ψωνίσει. Τα ψώνια είναι πολύ περιορισμένα, είναι μετρημένα και εντάξει, τα γνωστά. Είμαστε εν μέσω της 40ης, αγοραστική κίνηση περισσότερο σε λαχανικά και σε φρούτα. Πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί περισσότερο μέχρι και το Πάσχα? Δεν νομίζω. Αν ήταν αυτό, φαίνεται από τις πρώτες μέρες. Αυτό το όπως πάει θα πάει, έτσι. Δεν θα αλλάξει τίποτα στην πορεία. Ψυχολογία είναι το α και το μέγα. Ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει η ψυχολογία, γιατί είναι και νωρίς το Πάσχα και θα μας βοηθήσει. Μένει να βοηθήσει ο καιρός μόνο.